Τα προηγούμενα χρόνια ασχολούμουν με διάφορες εργασίες. Τώρα τελευταία ασχολήθηκα πιο πολύ με την κτηνοτροφία. Ένα κομμάτι που ίσως αξίζει τον κόπο να ασχοληθούν και άλλοι νέοι και να μην φεύγουν να πάνε στην πόλη. Μένω στο χωριό Πρασιά Ιβρυτανιές, το συνοικισμό Κυπαρίσι, που υπάρχει και το ιστορικό Κυπαρίσι του Πάτερ Κοσμά, του Δήμου Αγράφων. Στο χωριό ξεκινάς το πρωί, ξυπνάς, πίνεις τον καφέ σου, πας μια βόλτα στα ζώα, τα ταΐς, το διάστημα που είναι χειμώνας, γιατί τρεις-τέσσερις μήνες τα έχουμε μέσα οικότροφα, γιατί ρίχνει και χιόνι, κάνει κρύο, δεν μπορεί να βγουν έξω. Μετά γυρνάς στο σπίτι και το απόγευμα πάλι τα ξαναπάς και τα ταΐς. Το υπόλοιπο διάστημα την άνοιξη και μετά τα βγάζεις έξω, τα πας στο βουνό, σε χωράφια γύρω-γύρω εδώ πέρα, τα βοσκάς και περνάει η μέρα σου. Υποδομές που είναι, έχω ένα στάβλο, μία αποθήκη και μερικά κτήματα που τα σπέρνω για να γρασίδια που τα σπέρνουμε για να τρώνε την άνοιξη, να βοσκάνουν, να γλιτώνουμε καμπόσα τριφύλλι. Έχω 50-70 ζώα, εντάξει τώρα ξεκίνημα είναι, μπορεί να τα κάνουμε και πιο πολλά, αναλόγως στις συνθήκες. Τα ζώα που έχω είναι ντόπια ράτσα, τα κάτσινα που λέμε. Τα ζώα γεννάνε περίπου Οκτώβριο, Νοέμβριο, τα κρατάμε 1,5 με 2 μήνες και μετά τα πουλάμε στον έμπορο. Και κάθε χρόνο κρατάμε μερικά για να κάνουμε μια ανανέωση στο κοπάδι. Τα ζώα πρέπει να είναι μικρά, να μην τα κρατάμε πολλά χρόνια, να τα ανανεώνουμε, να είναι 5-6 χρονών, με 7 το πολύ, όχι πιο πολύ. Το άρμεγμα το κάνουμε με αρμεχτήρι, γιατί δεν είναι εύκολο όπως παλιά που τα κάναμε με το χέρι. Με το χέρι είναι πολύ δύσκολο, γιατί θέλει να τα αρμέγεις 2 με 3 φορές την ημέρα. Είναι πολύ δύσκολο ένας που έχει 100 και 150 ζώα. Και ξαναγκαστήκαμε να πάρουμε αρμεκτήριο για να μπορούμε πιο εύκολα να τα αρμέξουμε. Στον τομέα της κτηνοτροφίας πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση, να κάνουν μικρές μονάδες, τυροκομεία μικρά, να μπορούμε μόνοι μας να πουλάμε το γάλα, το τυρί, απευθείας να το δίνουμε
τον καταναλωτή. Το γάλα το δίνουμε στο τυροκομείο, περνάει ο γαλατάς κάθε μέρα. Η τιμή του γάλακτος τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ικανοποιητική. Τώρα όμως ανέβηκε λίγο βέβαια το γάλα, ανέβηκε και το κερδοτροφές ανεβήκαν. Είμαστε μία ή άλλη. Δεν έχουμε καμιά μονάδα να ταΐζουμε θυράματα και αυτά. Ταΐζουμε φυσιολογικά οτριφύλλι, καλαμπόκι και ό,τι βρίσκουν έξω. Ό,τι χόρτα, ό,τι το ένα το άλλο, ό,τι βρίσκουν έξω. Η τροφή επηρεάζει τη γεύση του κρέατος. Άλλο να τρως με θύραμα, άλλο να τρως με χόρτα που βοσκάνε έξω στη φύση. Η δουλειά έχει τις δυσκολίες του, γιατί η χειμώνας είναι η καλοκαίρι. Θα πας στη βροχή, στο κρύο, στον αέρα, στο χιόνι που ρίχνει εδώ, γιατί είμαστε σε υψόμετρο και ρίχνει και χιόνι. Υπάρχουν πολλές αρρώστιες που πρέπει να τα μπολιάσεις τα ζώα. Αν δεν τα μπολιάσεις, δεν θα κάνεις τίποτα. Πρέπει να στείλει ο κτηνίατος, να κάνει το εμβόλιο που χρειάζεται κάθε άνοιξη, κάθε φθινόπωρο. Τώρα τελευταία υπάρχει και ένα πρόβλημα με τους λύκους. Πρέπει να φυλάμε τα ζώα, δεν μπορούμε να τα αφήνουμε ελεύθερα. Γι' αυτό ξαναγκαστήκαμε και πήραμε όλοι από ένα σκυλί, τουλάχιστον να μας προστατεύει λίγο. Εδώ στο χωριό θα ασχοληθείς και λίγο με τον κήπο. Έχεις μια αποσχόληση να κάνεις. Δεν θα περιμένεις το μανάβι να περάσει. Θα βγάλεις την πατάτα, το κρεμμύδι, το φασουλάκι, το αυτό. Έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, αρκεί να το θες. Η νεολαία δεν θέλει να ασχοληθεί τώρα τελευταία με την εκτενοτροφία, γιατί βρίσκουν την πιο εύκολη λύση να φύγουν, να πάνε στην πόλη. Για να ζεις μια οικογένεια στο χωριό, χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον 150 ζώα. Για να πεις ότι ζεις άνετα και να έχεις υποδομές. Να έχεις ό,τι χρειάζεται, αλμεκτήρια, στάβλους, εγκαταστάσεις, όλα. Μπορεί να ζεις μια οικογένεια άνετα. Το χωριό Πλασιά συμπεριλαμβάνει 5 συγκισμούς. Είναι απομονωμένοι ο ένας με τον άλλον, είναι σε διαφορετικά σημεία, δεν είναι κοντά. Και λίγα άτομα μένουν σε κάθε χωριό. Δηλαδή στο σύνολο, άντε να μένουν 100-120 άτομα σε όλη την Πλασιά. Για το χειμώνα μιλάμε. Το καλοκαίρι διαφορετικά, έρχονται τουρίστες, μαζεύονται κόσμος. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι κάπως καλύτερα. Στο χωριό ασχολούνται συνήθως πιο πολύ με την κτηνοτροφία. Δεν έχεις κάτι. Πιο πολύ είναι γερόντι τώρα, με συντάξεις που παίρνουν, αυτά ασχολούνται. Δεν έχουν κάτι άλλο εισόδημα. Το μέλλον του χωριού, όπως είναι τα πράγματα, δεν πάμε καλά. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν υπάρχει μέλλον στο χωριό. Η νεολαία φεύγει. Αυτοί οι λιγοστοί γερόντι που μείναν, ένας-ένας πεθαίνει. Και στο τέλος μείναμε μόνοι μας. Άλλοι να έρθουν από την Αθήνα, δύσκολα είναι, δεν έχουν υποδομές, δεν ξέρω γιατί δεν έρχονται. Το χωριό είναι λιγοστή ο κόσμος, λιγοστά τα καφενεία, άντε να βρεις ένα-δυο καφενεία για το χειμώνα. Το καλοκαίρι υπάρχουν πιο πολλά. Είμαστε πολύ μακριά από την πόλη, για έναν που θέλει να πάει στο νοσοκομείο, για έναν άρρωστο. Τα χιλιόμετρα είναι 100 χιλιόμετρα περίπου για καρπενήσι. Το κοντινότερο κέντρο υγείας είναι στα 50 χιλιόμετρα με 60. Και ένα αγροτικό ιατρείο που είναι στο Ραπτόπουλο σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Ασθενοφόρο δεν υπάρχει εδώ κοντά. Πρέπει να πάρουμε από το κέντρο υγείας της Φραγκίστας να έρθει κάποιος για έναν ασθενή. Γενικά στο χωριό είναι δύσκολα να ζήσει μια νέα οικογένεια με μικρά παιδιά, γιατί θέλουν και αυτά το γιατρό τους, πολλά πράγματα που δεν τα βρίσκουν στο χωριό. Οι αποστάσεις από το νομό μας, να πας στο νομό, στο κέντρο, είναι περίπου στα 100 χιλιόμετρα. Το ίδιο είναι και για το Αγρίνιο, το ίδιο είναι και για την Άρτα, για την Καρδίτσα. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Είμαστε στο κέντρο περίπου και οι αποστάσεις είναι μεγάλες να πας σε μια πόλη. Υπάρχει ένα μικρό κομμάτι στον δρόμο που πάμε για Βραγκιανά, για Καρδίτσα,
το οποίο είναι γύρω στα 6-7 χιλιόμετρα και αδυνατούν η πολιτεία αδυνατεί να το κάνει αυτό το κομμάτι. Συνέχεια γίνονται παρεμβάσεις, αλλά στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει ακόμα χωματόδρομος που πάμε για Βραγκιανά, στη θέση Βραγκιανά που πάμε για Καρδίτσα. Υπάρχει ένα κομμάτι 6-7 χιλιόμετρα χωματόδρομος, το οποίο δεν έγινε ακόμη. Ερχόμενος κάποιος στο χωριό μπορεί να δει το ιστορικό κυπαρίσι, μπορεί να δει καταράκτες, να κάνει διαδρομές μες στο βουνό, να δει παλιές εκκλησίες, να δει βρύσες, να δει ποτάμια, μπορεί να δει πολλά πράγματα που δεν τα βρίσκει στην πόλη. Είπε ο Πάτερ Κορμάς, σε μια πανδημία, μόνο στα βουνά των Αγράφων μπορεί να σωθείτε.